Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε ανάμεσά σας. Με χαρά ερχόμαστε κάθε χρονιά. Και κάθε χρονιά λέμε ωραία περάσαμε καθώς τελειώνει. Και λέμε Κύριε βοήθησε μας να ξαναπάμε και του χρόνου. Και έτσι έρχεται ο καιρός. Και ευχαριστούμε τον Θεό δια σας, αδελφοί. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη των αδελφών από την Εκκλησία της Αθήνας. Προσεύχονται και να προσεύχεστε για μας και εμείς θα προσευχόμαστε για εσάς. Όλοι μας έχουμε την ανάγκη ο ένας του άλλου. Είναι τελευταίος καιρός, ο διάβολος ορίεται και περιέρχεται, λέει, ζητών τι να ανακαταποιεί. Αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο, ακριβώς εκεί που θέλει ο Θεός, για να μην χάσουμε εκείνα τα οποία εργαστήκαμε, αδέρφοι. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ο καιρός είναι πονηρός, οι άνθρωποι είναι πονηροί, ο κόσμος διαφθείρεται συνέχεια. Βλέπετε το περιβάλλον, το κοσμικό διαφθείρεται συνέχεια. Χαλάει συνέχεια. Η αμαρτία κοντεύει να φτάσει στο πλήρες. Παλιά λέγαμε, άμα γίνει αυτό, φτάσει στο πλήρες. Έγινε αυτό και άλλα και άλλα και άλλα και προσπερνάνε και προχωράει η αμαρτία και προχωράει. Και τώρα καλείται η Εκκλησία του Χριστού να διατηρήσει την αγάπη της μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Τι λέει ο Κύριος, επειδή η ανομία θέλει πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Καθώς θα πέφτει η θερμοκρασία μέσα στο περιβάλλον, το σκοτάδι θα πυκνώνει, η Εκκλησία πρέπει να διατηρήσει την πίστη της και την αγάπη της. Μέχρι τώρα η Εκκλησία έχει υποστεί το διωγμό, ιδιαίτερα τους 3-4 πρώτους αιώνες, αλλά και τώρα χριστιανοί διώκονται, υπάρχουν περιοχές που οι άνθρωποι σκοτώνουν τους χριστιανούς. Βάζουν βόμβες, τους φάζουν και σήμερα. Η Εκκλησία υπέφερε από τις ψευδοδιασκαλίες και τις αιρέσεις. Προσέχετε, μην πλανηθείτε, είπε ο Χριστός. Θα πούνε εδώ είναι ο Χριστός ή εκείνο ο Χριστός. Μην υπάγετε, μην δε ακολουθήσετε. Και το τελευταίο με το οποίο ο διάβολος πολεμάει την Εκκλησία είναι επειδή η ανομία θέλει πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Και αυτό το βλέπουμε στις μέρες μας. Τώρα την αμαρτία δεν θέλεις να έχεις πολλά λεφτά για να τη ζήσεις ή να την απολαύσεις ή για να τη δεις. Μέσα στο σπίτι μας είναι. Ανοίγεις το ίντερνετ και βλέπεις όλη την αμαρτία. Και το μεγάλο κίνδυνος, ξέρετε ποιος είναι, αδερφοί, ότι η εικόνα μας εξοικειώνει με το κακό. Αν ο παππούς μου έβλεπε αυτό που βλέπουμε σήμερα, δεν ήταν ανακοιμένος και βασισμένος με Πνεύμα Άγιο, θα έλεγε αμάν. Έρχεται το κακό. Πού βρισκόμαστε? Τώρα εμείς βλέπουμε την αμαρτία, είναι μπροστά μας και άμα το δεις μία, δύο, τρεις, τέσσερις, εξοικειώνεσαι. Και δεν έγινε και τίποτα. Για να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν στην Ελλάδα έχουμε τους μετανάστες που περνάνε απέναντι και στην αρχή πολλοί πνιγόντουσαν και πολλά παιδάκια πνιγήκανε. Το πρώτο παιδί που πνίγηκε το είδε όλη η Ευρώπη. Ένα παιδάκι πνίγηκε περνώντας από την Τουρκία στην Ελλάδα. Κλαθμός, τα μέσα μαζικής. Ξέρετε πόσα παιδάκια πνίγηκαν από εκεί και μετά. Αλλά κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Εξοικειωθήκαμε. Και ο άνθρωπος εξοικειώνεται με την εικόνα και με την αμαρτία την οποία βλέπει. Και καλούμεθα τώρα εμείς να έχουμε άλλες εικόνες στο μυαλό μας. Να αποκτήσουμε άλλες εικόνες, εικόνες ουρανού. Εικόνες αιώνιας ζωής. Πού θα τις αποκτήσω αυτές οι εικόνες? Στο αγιαστήριο του Θεού. Στην παρουσία του Θεού. Χρειαζόμαστε αδελφοί να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου και να αποκτούμε όραση Θεού. Ο κόσμος και όλα αυτά τα οποία μας δείχνει, πολλές φορές λέμε να δούμε τις ειδήσεις. Ωραία. Τελειώσαν οι ειδήσεις, αλλά μας έχουν εξοικειώσει με όλο αυτό το κακό που γίνεται και η σχέση μας με το Θεό έρχεται πίσω. Και χρειαζόμαστε αδελφοί να αφαιρέσουμε κάθε αμαρτία από τη ζωή μας. Κάθε αμαρτία. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Μα τι είναι αμαρτία? Ό,τι είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Ό,τι δεν αρέσει το Θεό. Ό,τι στενοχωρεί τον Κύριο. Θα σας διαβάσω έτσι τρία εδάφια θα διαβάσω. Τα οποία δεν μπορώ να τα αποφύγω. Προσπάθησα όλη μέρα και χτες και Κύριε κάτι άλλο. Αλλά δεν έρχεται κάτι άλλο. Είναι σελίδα 885 από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το σίγμα κεφάλαιο και από το 17 εδάφιο.
Διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και πίεσε τον Ιωάννην και έδεσε αυτόν εν τη φυλακή δια την Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν εις γυναίκα. Διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδη ότι δεν σοι είναι συγκεχωρημένον να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Η δε Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώσει αυτόν και δεν είναι δύνατο. Διότι ο Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννην γνωρίζον αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον και διεφύλατε αυτόν και έκαμνε πολλά ακούον αυτού και ευχαρίστως οίκουεν αυτού. Τρεις άνθρωποι. Ο Ηρώδης, ο Ιωάννης και η Ηρωδιάδα. Το κέντρο, ο Ηρώδης. Από τη μια έχει μια αμαρτία στη ζωή του, την οποία δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Έχει πάρει τη γυναίκα του αδελφού του. Είναι γνωστό, το ξέρει και εκείνος, ότι είναι μια μεγάλη αμαρτία αυτό και δεν επιτρέπεται να την έχει στη ζωή του. Από την άλλη, ο Ιωάννης, προφήτης του Θεού, άνθρωπος του Θεού και ο οποίος του μιλάει το Λόγο του Θεού και του λέει κάθε τόσο, δεν σοι είναι συγκεχωρημένον να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Είναι αμαρτία αυτό. Είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Η Ηρωδιάδα μισεί τον Ιωάννη και θέλει να τον θανατώσει. Ο Ηρώδης τα θέλει και τα δύο. Δεν επιτρέπει στην Ηρωδιάδα να σκοτώσει τον Ιωάννη, αλλά και δεν διώχνει την Ηρωδιάδα από τη ζωή του. Δεν διώχνει την αμαρτία από τη ζωή του. Δεν διώχνει αυτό το οποίο είναι αντίθετο από το Λόγο του Θεού από τη ζωή του. Και θέλει και τα δύο. Προστατεύει τον Ιωάννη, αν την άφηνε ελεύθερη, και αν μπορούσε να τη δώσει την εξουσία, να τη σκοτώσει. Όχι, δεν θα το σκοτώσεις. Είναι άνθρωπος του Θεού. Μιλάει το Λόγο του Θεού, είναι απεσταλμένος από τον Θεό. Αυτό που μας λέει είναι αλήθεια. Και διεφύλατε, λέει αυτόν. Διότι ή το εφοβήτω τον Ιωάννη, γνωρίζουν αυτόν άνδρα δίκαιων και άγιον και διεφύλατε αυτόν πολλά, ακούον αυτού και ευχαρίστως οίκουε αυτού. Άκουγε το Λόγο του Θεού ευχάριστα, του άρεσε ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Πράγματι είναι αμαρτία, αλλά δεν μπορώ. Και το πρώτο λάθος το οποίο κάνει είναι ότι βάζει τον Ιωάννη στη φυλακή. Μη μας τα λες τόσο βαριά, αδερφέ. Να τον περιορίσουμε λίγο το Λόγο του Θεού. Να τον βάλουμε λίγο στη φυλακή. Μην τα λέμε και τόσο έντονα. Ξέρετε, αδερφοί, εάν μείνουμε στο Λόγο του Θεού, θα σωθούμε εμείς και το περιβάλλον μας. Εάν φύγουμε από το Λόγο του Θεού, θα χαθούμε και εμείς και το περιβάλλον μας. Ο Χριστός λέει στους μαθητές του, αναβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και μέλει ο Υιός του ανθρώπου να παρωθεί ισχύρας αμαρτωλών. Έρχεται ο Πέτρος, του λέει, Κύριε γενού ήλαιος είσαι αυτό. Δεν θέλει γίνει τούτο είσαι, δεν το επιτρέπω εγώ. Καλά, ποιος είσαι Πέτρο, εντάξει, τέλος πάντων, να μην φυσταθούμε σε αυτό. Ο Κύριος εκεί πέρα του απαντάει αυστηρά και τον επιπλήττει. Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλό μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Ο Κύριος είναι ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό του ότι κάνει μόνο το θέλημα του Πατέρα. Τίποτα άλλο. Να τα βρούμε λίγο με τον Πέτρο. Πέτρο μου, θα το σκεφτούμε λιγάκι. Κάτσε να το πω στον Πατέρα. Μήπως μου επιτρέπει μια δεύτερη λύση, ένα δεύτερο σχέδιο, ένα άλλο πλάνο από αυτό που έχει. Όχι, δεν το συζητάμε το θέλημα του Πατέρα. Δεν συζητάμε αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν συζητάμε αυτό το οποίο είναι το σχέδιο του Θεού. Εφόσον το έχει πει έτσι ο Θεός, είναι de facto τελείως. Και εφόσον το ακολουθήσουμε θα σωθούμε. Σκέφτεστε ο Κύριος να έκανε το θέλημα του Πέτρου. Πού θα είμαστε όλοι εμείς, στην κόλαση. Στην κόλαση θα είμαστε. Χρειάζεται αδερφοί να μείνουμε ενωμένοι με τον Πατέρα. Τα αυτά γράφουμε προς εσάς.
για να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Εδώ πέρα έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά αυτή η κοινωνία θα ήταν άχρηστη εάν δεν υπήρχε κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Θα ήμασταν μια ωραία παρέα. Πολλές φορές θα τσακωνόμασταν, αλλά τώρα τι αγιάζει και ομορφαίνει και ζωοποιεί και γίνεται σωτηριακή αυτή η κοινωνία. Η κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και πότε μένουμε μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού? Όταν μένουμε στο θέλημα του Θεού. Όταν μένουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Ο Ιωάννης Παλατζάρη, ο Ηρώδης Παλατζάρη. Και τον Ηρωδιάδα τι θέλω. Αλλά και το Λόγο του Θεού μου αρέσει. Λέει, η καρδία αυτών είναι μεμερισμένη. Ορισμένη στη μέση. Και το Θεό και τον κόσμο. Και το θέλημα του Θεού και αυτό που θέλω εγώ. Που θέλει σάρκα. Και αυτό που, που θέλει ο Κύριος, αλλά και αυτό που θέλει ο κόσμος. Δεν θα μπορέσουμε να πάμε έτσι, αδερφοί. Ο Ιησούς στην Αυγή λέει, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Εγώ όμως και ο Κύριος, εγώ όμως και ο οίκος μου, θέλω με λατρεύει τον Κύριο. Χρειαζόμαστε, αδερφοί, αυτές τις τελευταίες ημέρες να πάρουμε σταθερή και στερεή απόφαση μέσα στην καρδιά μας. Να κάνουμε μόνο το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει φανατισμός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω αγάπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι, δεν θέλω, ότι τον άλλον τον παραβλέπω ή τον πετάω. Όχι, το θέλημα του Θεού, ο λόγος του Θεού, η αλήθεια του Ευαγγελίου την ακούσαμε προηγουμένως. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Εάν έχω μίσος μες στην καρδιά μου, εάν έχω πικρία μες στην καρδιά μου, είμαι εκτός του θελήματος του Θεού. Μα έχω δίκιο. Μα εκείνος πρέπει να μετανοήσει. Μα το κάνω για να προστατέψω αυτόν, για να κάνω εκείνο, για να κάνω το άλλον. Μην λέμε δικαιολογίες στον εαυτό μας και στο Θεό. Χρειάζεται η καρδιά μου να φτιάξει. Χρειάζομαι να μετανοήσω. Χρειάζεται να φύγει η κακία. Διότι όσο είμαι μέσα στο μίσος, περπατάω στο σκοτάδι, λέει ο λόγος του. Όποιος μισεί τον αδελφόν αυτού, στο σκότος περπατεί και δεν ξέρει που υπάγει, διότι δεν εγνώρισε τον Θεό. Ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Τώρα, καμιά φορά παγιδευόμαστε. Καμιά φορά έχουμε αδυναμία. Λέει, αδερφέ, είμαι σε αδυναμία. Την αμαρτία μας τη λέμε αδυναμία. Καμιά φορά έχω ένα ελάττωμα, αδερφέ. Είναι αμαρτία μας. Μπορώ να ελευθερωθώ. Μπορώ να ελευθερωθώ. Ποιος θα με ελευθερώσει? Ο Χριστός. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Και υπάρχει ένα εδάφιο, αδερφή, το οποίο με ελευθέρωσε και εμένα που σας μιλάω, από το ότι λέω έχω ελάττωμα, έχω αδυναμία, έχω κάτι που δεν μπορώ να το περάσω. Λέει, η αμαρτία δεν μπορεί να σας κυριεύσει, γιατί δεν είσαστε στον νόμο, αλλά είσαστε στη χάρη. Δηλαδή, όταν είμαι κάτω από τη χάρη του Χριστού, δεν υπάρχει αμαρτία που μπορεί να μας κυριεύσει. Και εμένα που έχει κυριεύσει τώρα μια αμαρτία, ένα ελάττωμα, ένα πάθος, μια αδυναμία, όλα αυτά, είναι μια αμαρτία. Είναι κάτι αντιθέτω από το θέλημα Θεού. Πώς θα ελευθερωθώ εγώ? Να κάνω 3 μέρες νηστεία. Να προσεύχομαι 5 ώρες την ημέρα. Να διαβάζω 20 κεφάλαια την ημέρα. Δεν γίνεται. Μετάνοια και επιστροφή. Η χάρις έρχεται στην ταπείνωση. Ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίδει χάρη. Όταν φουσκώνει η καρδιά μου, φεύγει η χάρις του Θεού. Όταν ταπεινώνεται η καρδιά μου, επανέρχεται η χάρις του επάνω μου. Και τότε η αμαρτία δεν μπορεί να με κυριεύσει, διότι δεν είμαι στον νόμο, αλλά είμαι στη χάρη. Ο Ιωσήφ, δούλος, εκεί στον Πεντεφρή. Ο Θεός, λέει, ήτανε μετά του Ιωσήφ. Και ευόδωνε ο Θεός τον Ιωσήφ, ισώσε εκείνος έπρατε. Το σπίτι του Πεντεφρή ευλογήθηκε εξαιτίας του Ιωσήφ. Και ήρθε η ώρα που η Πεντεφρή, η γυναίκα του Πεντεφρή, τον επεθύμησε. Σε αγαπάω, σε θέλω, σε... Αλλά εκείνος μένει στερεός στο θέλημα του Θεού. Για κάτσε να ρωτήσω τον Κύριο, μήπως επιτρέπεται? Όχι, έδωσε. Μην κάνεις τέτοιες ερωτήσεις στο Θεό. Ο Θεός δεν το θέλει αυτό.
Η επιθυμία της καρδιάς μου μπορεί να είναι, αλλά δεν θα αλλάξω το Λόγο του Θεού. Δεν θα μετατρέψω το Λόγο του Θεού. Δεν θα διορθώσω και δεν θα κλειδώσω τη φωνή του Θεού στη φυλακή, αυτό που έκανε ο Ηρώδης. Ο Κύριός μου ο Πεντεφρύς τα έδωσε όλα σε μένα, εκτός από εσένα. Αλλά και το κυριότερο, πώς μπορώ εγώ να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού μου? Έχω ένα Θεό που με βλέπει. Έχω ένα Θεό που με παρακολουθεί. Έχω ένα Θεό ο οποίος μου έχει δώσει υποσχέσεις. Τώρα αυτό το Θεό θα τον προδώσω, θα τον αφήσω? Όχι. Θα μείνουμε πιστοί στο Λόγο του Θεού. Θα μείνω πιστός σε εκείνο το οποίο μου λέει ο Κύριος. Και ο Ιωσήφ δεν ήταν ένα παιδάκι, ένας 50 χρονών άνθρωπος, ούτε είχε οικογένεια. Ένα παιδί 20 χρονών ήταν δούλος. 20 έως 25 παραπάνω δεν ήτανε. Και όμως μένει πιστός στο Λόγο του Θεού. Σε αντίθεση με τον Σαμψόν. Ο Θεός το έχει στη δύναμη. Κάνει σημεία. Έχει νίκες. Πήρε την ολόκληρη την πύλη της πόλεως, την πήρε στην πλάτη και την πήγε στο βουνό. Και εκεί δίψασε. Α, Θεέ μου, λέει, θα με αφήσεις? Και σκίστηκε το νερό, σκίστηκε ο βράχος και άρχισε και τρέχει νερό. Αλλά που ήρθε η δουαλιδά δίπλα του για να το ρίξει. Ο διάβολος θέλει να σε ρίξει. Και ξέρετε πώς μπορεί να ρίξει το λαό του Θεού? Μόνο με την αμαρτία. Δεν μπορεί αλλιώς ο διάβολος να μας κάνει κακό. Όλος ο κόσμος θα στραθεί εναντίον σου, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Ο διάβολος να στέκεται απέναντί σου, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, δεν μπορεί να σε αγγίξει. Πότε μπορεί να μας κάνει κακό? Άμα αμαρτήσουμε. Και τι είπε ο Βαλάμ στο Βαλάκ? Αυτούς δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, λέει. Δεν μπορεί καμία γοητεία, καμία μαγεία να τους επηρεάσει. Τίποτα δεν μπορεί να τους κάνεις. Το μόνο που μπορεί να τους κάνεις να τους βάλεις να αμαρτήσουν. Άμα τους προκαλέσεις και αμαρτήσουν, τότε ο Θεός θα είναι εναντίον τους και τότε μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Τον ευχαριστούμε γιατί υπάρχει μετάνοια. Δεν είμαστε αναμάρτη. Δεν είμαστε τέλειοι. Δεν τα κάναμε όλα καλά. Δεν είπαμε ότι δεν θα γίνουμε, δεν κάνουμε ποτέ λάθος. Και τον ευχαριστούμε τον Χριστό γιατί είναι ο ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Και όχι μόνο περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και αν πέσω, και αν έσφαλα, και αν η καρδιά μου χάλασε, και αν έκανα λάθος, Κύριε, επιστρέφω πίσω. Κύριε, γυρνάω σε σένα. Έρχομαι κάτω από τη σκέψη του υψίστου, κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορος. Και αμέσως με καλύπτει το αίμα του Ιησού Χριστού. Όσοι γεννήθηκε εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Όταν δηλαδή και αν παραταχθεί ένα βίο μου στράτευμα, εγώ και τότε θέλω ελπίζει. Σε ποιον ελπίζω? Στο Θεό? Στον Κύριο? Η Δαλιδά έχει στόχο. Τι στόχο έχει? Να πέσει ο Σαμψόν. Και πού είναι η δύναμή σου? Στην αφιέρωσή του. Αυτό θέλει να χαλάσει. Υιέ μου, δώσ' μου την καρδία σου εις εμέ, λέει ο Κύριος. Άμα την καρδιά μου την πάρω και τη δώσω αλλού, έφυγε ο Χριστός από μέσα. Μα δεν χρειάζεται πολλά. Έλα αυτό να μαζί μου εδώ πέρα. Έλα απόψε, λέει, στα μπαρ μαζί μου και εγώ αύριο θα έρθω στην εκκλησία. Πώς θα απαρτήσω στον Κύριο? Θα πάω στον μπαρ το βράδυ και το πρωί θα πάω να πάρω Θεία Κοινωνία για να έρθει ο φίλος μου στην εκκλησία? Είναι δυνατόν? Και θα είναι ο Θεός μαζί μου? Θα μείνω με τον Χριστό και θα προσεύχομαι για το φίλο μου ο Θεός να τον σώσει. Ο Χριστός θα τον σώσει. Δεν θα τον σώσω εγώ. Δεν θα κάνω την αμαρτία για να σωθεί ο φίλος μου. Να πάρουμε μια βαθιά απόφαση μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί. Σήμερα, όχι αύριο, όχι από Δευτέρα. Αν την πω από Δευτέρα, από την άλλη Δευτέρα, τον άλλο μήνα, να τελειώσω κάτι δουλειές, να τελειώσω κάτι εκκρεμότητες, να τελειώσω κάτι λάθη που έχω κάνει, να διορθώσω κάτι ψέματα που έχω πει. Όχι, τώρα, σήμερα, και όλες αυτές οι εκκρεμότητες που έχω,
και αυτόν που έχω πει ψέματα και εκεί πέρα που έχω κλέψει λιγάκι την εφορία και εκεί που θέλω να διορθώσω εκεί κάποιες μικροζαβολιές που έκανα, τι θα γίνει? Αυτά τα αναλάβει ο Κύριος. Θα τα αφήσω στα χέρια του Θεού και ο Κύριος θα με ελευθερώσει. Μας ελευθέρωσε, αδελφοί, μέχρι τώρα. Μας ελευθερώνει και έτσι θέλει μας ελευθερώσει. Σήμερα λοιπόν, αν ακούσετε τις φωνές αυτού, μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Ο Ηρώδης, στη φυλακή τον έβαλα. Δεν έκανα και τίποτα. Ο διάβολος σου πάει βήμα-βήμα. Το επόμενο βήμα, ξέρετε, να του πάρει το κεφάλι. Λυπήθηκε που πήρε το κεφάλι του Ιωάννη. Θέλει να σβήσει τη φωνή του Θεού από τη ζωή μας. Θέλει να σβήσει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου να μιλάει στην καρδιά μας. Αφήσουμε ελεύθερο το λόγο του Θεού να μας μιλάει. Κύριε, ό,τι θέλεις πες μου. Να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να ελευθερώσουμε την καρδιά μας και να πούμε, Κύριε, ιδού εγώ ετοίμασέ με, Κύριε μας. Και να πάρουμε απόφαση μέσα στην καρδιά μας ότι θέλουμε μόνο εσένα. Καμιά φορά λένε μερικοί χριστιανοί και το ακούω τελευταία. Εγώ, αδερφέ, λέει, το έχω πει στο Θεό ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Ωραία, και τι θα κάνει ο Θεός, θα αλλάξει το λόγο του? Θα κάνει μια τροποποίηση στο λόγο? Οι βουλευτές κάνουν τροποποίηση στους νόμους για να βελτιώσουν μερικά πράγματα. Ο Θεός θα τροποποιήσει το νόμο του για να μην, το λόγο του για να έρθει στα μέτρα τα δικά μας? Δεν γίνεται αυτό, αδερφέ. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να μας αλλάξει ο Θεός την καρδιά. Η καρδιά μας θα αλλάξει. Ο λόγος του Θεού δεν αλλάζει. Κάποτε έλεγα σε μια αδερφή, δεν μπορούσε να δει τον πεθερό της με τίποτα. Πήγαινε γέρος ο άνθρωπος, πήγε 85 χρονών. Ο άντρας της πήγαινε και τον έβλεπε, τον περιποιόταν γιατί ήταν ο πατέρας. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πεθάνει έτσι, σαν το που λένε οι άνθρωποι, σαν το σκυλί στα μπέλη. Πήγαινε κι εσύ. Πες του μια καλημέρα. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις πολλά. Δεν μπορώ, αδελφέ. Το έχω πει στον Κύριο, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ο άνθρωπος έπαθε εγκεφαλικό. Μου τον φέρα στο νοσοκομείο, τον είδα, θα πεθάνει. Τους λέω, κοίταξε, σου δίνει ο Θεός μια τελευταία ευκαιρία. Δεν θα τον περιποιηθείς για πολύ, μικρό βάρος σου βάζει. 15 μέρες είναι. Λες και δεν κάνει προφητεία. Πράγματι, 15 μέρες πέθανε ο άνθρωπος. Δεν μπόρεσε να τον υπηρετήσει. Προσέξτε αυτό, αδελφοί, πολλές φορές μας δίνει ο Θεός ευκαιρία να κάνουμε το θέλημά Του και λες όχι. Αυτή η ευκαιρία δεν θα σου ξαναδοθεί. Είπε προηγουμένως, μας έφερε ο Θεός κάποιο δίπλα μας να τον βοηθήσουμε. Βοήθησέ τον. Έχασες την ευκαιρία. Μας δίνει ο Θεός ευκαιρίες να κάνουμε το θέλημά Του στη ζωή μας και να δείξουμε ότι Τον αγαπάμε. Αγάπη δεν είναι να λέω δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο. Αγάπη είναι να κάνω το θέλημα του Θεού. Να μένω στο λόγο του Θεού. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί, ο Κύριος έρχεται. Και μην πει κάποιος και πάλι ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ξέρετε πώς είναι αυτό? Είναι σαν εκείνους οι οποίοι λέγανε, τους 10, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας. Είναι τα τείχη τα ψηλά, είναι οι άνδρες ανακοίμοι, είναι η γη κατατρόγουσα τους κατοίκους. Και δυσφήμισαν τη γη την αγαθή. Μα δεν είπαν, είπαν ότι είναι καλή γη, ότι έχει πράγματι η εφορία, ότι είναι πράγματι γυρεύουσα γάλα και μέλι. Πώς τη δυσφήμισαν? Ότι εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και μερικοί δυσφημούν τον λόγο του Θεού. Αδερφέ, είσαι σίγουρη που κάνεις τον λόγο του λόγου του Θεού? Μπορούμε να μην γίνουμε εμείς άγιοι, σου λέει ο άλλος. Μπορούμε εμείς να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Δεν πέφτουμε. Πέφτουμε, σφάλουμε. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο μας αγιάζει. Άρχεται ο Θεός μας δίνει χάρη, μας δίνει ευλογία και μπορούμε να ζήσουμε το Ευαγγέλιο. Ουχή διαδυνάμεως. Μην πει κάποιος ότι έχω του καλό μυαλό, είμαι πολύ πειθαρχημένος, είμαι πολύ έξυπνος. Όχι. Ουχή διαδυνάμεως. Ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν. Ο Θεός ευλογεί.